Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα βουτάμε στο συναρπαστικό κόσμο των διαυγών ονείρων, γνωστών ως ο συνειδητός ύπνος ή αλλιώς τα συνειδητά όνειρα. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως πύλη για την πνευματική ανάπτυξη και την αυτογνωσία. Τι είναι όμως το διαυγές όνειρο, επίσης αποκαλούμενο και συνειδητό όνειρο? Το διαυγές όνειρο είναι η ικανότητα να συνειδητοποιείτε ότι ονειρεύεστε ενώ κοιμάστε. Αυτή η επίγνωση σας επιτρέπει να συμμετέχετε ενεργά στα όνειρά σας και ακόμη και να τα χειρίζεστε. Ας δούμε όμως τα ωφέλη ενός διαυγούς ονείρου. Εξερευνήστε το υποσυνείδητό σας. Τα διαυγή όνειρα παρέχουν μία μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνετε στις εσωτερικές σας σκέψεις, τους φόβους και τις επιθυμίες σας. Τόσο ο Φρόιντ όσο και ο Καρλ Γιούγκ έχουν μιλήσει ξεκάθαρα για τη σύνδεση των ονείρων με το υποσυνείδητο. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, για όσους φίλους μας δεν έχουν αυτή τη γνώση, πως το υποσυνείδητο είναι εκείνο το κλειστό ψυχοπνευματικό δωμάτιο όπου φιλοξενεί μία σειρά καταγραφών τόσο ευχάριστων όσο και δυσάρεστων, που όμως δεν έχει πρόσβαση ο λογικός νους ούτε και η μνήμη. Το υποσυνείδητο και οι καταγραφές του ελέγχουν το 70% της ζωής μας και των πράξεών μας, καθώς η δύναμή του είναι τεράστια. Ενισχύστε τη δημιουργικότητα. Πολλοί καλλιτέχνες και μουσικοί αλλά και συγγραφείς επικαλούνται τα διαυγή όνειρα ως πηγή έμπνευσης για το έργο τους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι καλλιτέχνες που κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεών τους αποκάλυψαν, για παράδειγμα, πως εκείνο το εκπληκτικό σενάριο ταινίας το είχαν κάποια στιγμή ονειρευτεί, σχεδόν ολόκληρο μάλιστα, καθώς άλλαζαν και ξανααλλάζαν την πλοκή μέσα στο όνειρο και ότι πολύ λίγα πράγματα πρόσθεσαν στη συνέχεια γράφοντάς το όντας ξυπνητή. Το ίδιο ακριβώς δήλωσαν συγγραφείς, ποιητές, αλλά ακόμη και ζωγράφοι. Υπάρχουν όμως, όπως φαίνεται, και άλλα ωφέλη εκτός από αυτά. Ξεπεράστε τους φόβους και τις φοβίες. Αντιμετωπίζοντάς τους, μάλιστα σε ένα διαυγές όνειρο, μπορείτε να τους επεξεργαστείτε σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, καθώς το όνειρο είναι μια ταινία όπου όλα τα σενάρια είναι εύκολο να παιχτούν. Αν σε ένα όνειρο, και πολλές φορές μάλιστα επαναλαμβανόμενο, κάποιος σας κυνηγά, για παράδειγμα, και εσείς σταματήσετε, γυρίσετε και το κοιτάξετε και στη συνέχεια αυτός τραπεί σε φυγή, είναι πολύ πιθανό να έχετε θεραπεύσει αυτόματα ένα τραύμα φόβου άγνωστης προέλευσης που όμως δυσκόλευε τη ζωή σας, καθώς μπορεί, για παράδειγμα, να σας προκαλούσε κρίσεις πανικού δίχως καμία μα καμία φανερή αιτία. Πνευματική ανάπτυξη. Ένα άλλο όφελος είναι ότι ορισμένοι πιστεύουν πως τα διαυγή όνειρα μπορούν να μας συνδέσουν με ανώτερες σφαίρες της συνείδησης και να βοηθήσουν στην πνευματική μας ανάπτυξη. Πολλές φορές λέμε ότι αυτό το άτομο δεν μπορεί να κατανοήσει πιο σύνθετες ή αφηρημένες έννοιες γιατί είναι ρηχό. Αυτό μπορεί πραγματικά να συμβαίνει για κάποιον και ο μόνος λόγος είναι ότι το άτομο, έχοντας καταγεγραμμένες μεγάλες φοβίες ή άλλου είδους εμπλοκές στο υποσυνείδητό του, αρνείται να κάνει επαφή τόσο με τα συναισθήματά του όσο και με τις ταχύτητες επεξεργασίας των πληροφοριών στον εγκέφαλό του. Το αποτέλεσμα σε όλους μας είναι να βιώνουμε, συμβιώνοντας με άτομα γύρω μας, μια ρηχότητα που μπορεί να φτάνει και σε ενοχλητικό βαθμό. Αν αυτό το άτομο μπορούσε να ξεκινήσει να ονειρεύεται συνειδητά, είναι σίγουρο ότι θα έριχνε αυτές τις μπάρες και με ένα μαγικό σχεδόν τρόπο θα μπορούσε να κάνει μια εκπληκτική υπέρβαση για την κατάσταση του εαυτού του.
πολλοί είναι αυτοί που αναφέρουν ότι έζησαν κάποιο συνειδητό όνειρο ως παιδιά και γενικά τα παιδιά φαίνεται ότι κάνουν συχνότερα συνειδητά όνειρα από τους ενήλικες. Αν και το συνειδητό όνειρο είναι κάτι που μαθαίνεται, το να έχει κανείς τακτικά συνειδητά όνειρα είναι μάλλον δύσκολο και σίγουρα όχι τόσο συχνό. Με τον καιρό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές πρόκλησης συνειδητών ονείρων κατά βούληση. Πάμε να δούμε όμως μερικές τακτικές συνειδητού ονείρου. Πώς να ονειρεύεστε διαυγή όνειρα. Κρατήστε ένα ημερολόγιο ονείρων. Η καταγραφή των ονείρων σας μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε μοτίβα και ναύσματα που την επόμενη φορά που θα τα δείτε μπορεί να καταλάβετε ότι είστε σε κατάσταση ύπνου και ονειρεύεστε. Ελέγξτε την πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρωτήστε τον εαυτό σας αν ονειρεύεστε. Αυτή η συνήθεια μπορεί να μεταφερθεί στα όνειρά σας. Ξαφνικά, μέσα σε ένα όνειρο μπορεί να οδηγηθείτε να ρωτήσετε την ίδια ερώτηση προκαλώντας διάβγεια. Και τότε θα έχει ξεκινήσει το συνειδητό όνειρο και εσείς θα μπορείτε να το κατευθύνετε. Θέστε προθέσεις. Πριν κοιμηθείτε, επιβεβαιώστε την επιθυμία σας να έχετε ένα διαυγές όνειρο. Πείτε ξεκάθαρα και δυνατά ότι σε περίπτωση που ονειρευτείτε, θέλετε το όνειρό σας να είναι συνειδητό. Οραματιστείτε τον εαυτό σας να κοιμάται και να αποκτά επίγνωση μέσα από την κατάσταση του ονείρου. Εάν υποθέσουμε τώρα ότι κοιμηθήκατε και ξεκίνησε ένα όνειρο, προσπαθήστε να ελέγξετε αν είστε ξυπνητή ή κοιμάστε. Τσιμπήστε τον εαυτό σας. Προσπαθήστε να σπρώξετε το δάκτυλό σας μέσα στην παλάμη σας ή κοιτάξτε ένα ρολόι. Σε ένα όνειρο, αυτές οι ενέργειες μπορεί να παράγουν ασυνήθιστα αποτελέσματα. Θα καταλάβετε αμέσως ότι ονειρεύεστε και από εκείνη τη στιγμή θα έχετε απολύτως τη δυνατότητα να ονειρευτείτε μία ιστορία που εσείς επιθυμείτε ή να κατευθύνετε αυτή που βλέπετε μέσα από ένα δικό σας συνειδητό σενάριο. Για τον συνειδητό ύπνο, η συμβουλή που ακολουθεί είναι ίσως η πιο χρήσιμη. Να είστε υπομονετικοί. Τα διαυγή όνειρα είναι μία δεξιότητα που χρειάζεται χρόνο και εξάσκηση για να αναπτυχθεί. Μην αποθαρρύνεστε αν δεν τα καταφέρνετε αμέσως. Να επιμείνετε. Ο συνειδητός ύπνος ή τα διαυγή όνειρα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αυτοεξέταση και την πνευματική ανάπτυξη, αλλά ακόμη ίσως και για μια ζωή κάτω από τον πλήρη έλεγχό σας. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, τέτοιες τεχνικές και πρακτικές εφαρμόζονται χιλιάδες χρόνια πάνω στον πλανήτη Γη. Στους πιο παλιούς καιρούς, που οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς τις σύγχρονες ανέσεις, όπως είναι ο ηλεκτρισμός και το ίντερνετ, είχαν μία πολύ μεγαλύτερη επαφή τόσο με τον εαυτό τους, όσο και με τον αόρατο φυσικό κόσμο. Όπως είδατε, δεν τα κατάφεραν και άσχημα. Μεγάλα φιλοσοφικά έργα έχουν γραφτεί, μεγάλα θεατρικά έργα, ακόμη και προγνώσεις με εξωφρενικές λεπτομέρειες έχουν δει το φως της μέρας. Σκεφτείτε το έργο του Ιουλίου Βέρν «Από τη γη στη Σελήνη» και θα βεβαιωθείτε πως η προσκόλλησή μας στον υλικό κόσμο μας έχει απομακρύνει από μεγάλα χαρίσματά μας. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο σημείο που χρειάζεται να σας πω το γνωστό ποίημα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο που μόλις είδατε, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, να αφήσετε το σχόλιό σας γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη σας και ασφαλώς να μην ξεχάσετε να κάνετε like γιατί όλα αυτά βοηθούν τον αλγόριθμο. Και μέσα από τον κύριο περιβόητο αλγόριθμο μπορούμε και εμείς να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Μέχρι την άλλη φορά, να είστε όλοι καλά
και να χαμογελάτε λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως.